Σε εγρήγορση για ακόμα μία φορά βρίσκονται οι κάτοικοι του Ροδολίβου στον Δήμο Αμφίπολης, αφού επανέρχονται οι φήμες για αναστολή λειτουργίας του ταχυδρομείου στην περιοχή. Οι κάτοικοι στις 10 Απριλίου του 2019 για το ίδιο θέμα είχαν πραγματοποιήσει κινητοποίηση και είχαν διαμαρτυρηθεί για την τότε ευνηδιαστική απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο στο υποκατάστημα. Τότε μάλιστα η απόφαση είχε ανατραπεί. Σήμερα το αίτημα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, αφού και τώρα το τοπικό συμβούλιο ζητά τη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ, καθώς όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το κλείσιμο του υποκαταστήματος θα οδηγεί στην υποβάθμιση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής χιλιάδων ανθρώπων της περιοχής. Υπάρχουν φήμες ότι επίκειται κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Ροδολίβος. Και τι σας εξυπηρετεί εσάς το κατάστημα των ΕΛΤΑ εκεί? Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για το Ροδολίβος αλλά και για την περιοχή. Πρώτον, γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλές συντάξεις δίνονται από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Πηγαίνουν κάθε μήνα οι συνταξιούχοι, παίρνουν τα χρήματά τους από εκεί. Υπάρχει τράπεζα αγροτική, αλλά οι περισσότεροι συνεχίζουν μέσω του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που έχουν μάθει εδώ και τόσα χρόνια. Σωστά. Επίσης, από εκεί στέλνουν και χρήματα, εμβάσματα, συγγενείς, εγγόνια, παιδιά, φίλους κτλ. Ξέρετε πώς λειτουργεί το θέμα αυτό. Ναι. Επίσης, εξυπηρετεί την αλληλογραφία της περιοχής. Συν τα χωριά προς την θάλασσα, μεταξύ αυτών και την Παλαιοκόμη που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Αμφίπολης και τα υπόλοιπα χωριά. Επίσης υπάρχουν στο Ροδολίβος όλες οι υπηρεσίες, η πλειοψηφία των υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης. Να αναφερθούμε, εκτός από τα σχολεία, δημαρχείο, ειρηνοδικείο, τράπεζες, η πυροσβεστική, αστυνομία κτλ. Που όπως καταλαβαίνετε σε περίπτωση που κλείσει δεν θα μπορούν τόσο εύκολα να εξυπηρετούνται. Δέματα με τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς που έχουν πλέον και το ταχυδρομείο, εκατοντάδες για να μην πω παραπάνω και γίνω υπερβολικός, ειδικά την εποχή αυτή λόγω του lockdown, συνεχώς ξεφορτώνανε φορτηγά με διάφορα δέματα. Άρα δουλεύει το παράρτημα? Δουλεύει. Έτσι, δεν είναι κάτι? Αν περάσετε κάποια στιγμή κάποιος έξω από το ταχυδρομείο, θα δει ότι υπάρχει ουρά ανθρώπων, γιατί δεν μπορεί να μπουν και μέσα φυσικά, περιμένοντας να εξυπηρετηθούν. Συν το ότι οι παραπάνω από 100 επαγγελματίες μόνο του Ροδολίβου, συν της υπόλοιπης περιοχής, εξυπηρετούνται η αλληλογραφία τους, οι διάφορες κινήσεις που κάνουν μέσω του καταστήματος αυτού. Τα μέλη του τοπικού συμβουλίου με ομόφωνο ψήφισμα ζητούν τη διατήρηση και την ενίσχυση του υποκαταστήματος και καλούν τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους βουλευτές, τους πολιτευτές, συλλόγους, φορείς, επαγγελματίες και γενικότερα όλους τους κατοίκους του Δήμου να στηρίξουν αυτήν την απόφαση. Έχω επικοινωνήσει και με τον Δήμαρχο, το παρακολουθεί το θέμα από ό,τι μου έχει πει. Ναι. Φυσικά, επειδή δεν υπάρχει επίσημη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καπνός. Εννοείται. Γι' αυτό και εμείς για να προλάβουμε τις καταστάσεις, ο καπνός υπάρχει, δεν υπάρχει φωτιά. Ναι. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, πιθανό να εμφανιστεί και φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Συνήθως. Ναι. Αλλιώς είναι μια άλλη ιστορία. Βασισμένη σε αυτό το γεγονός, επειδή και πριν μια διετία βρεθήκαμε πάλι σε αυτή τη θέση να κάνουμε διάφορες συζητήσεις και αγώνες για το δικό μας το κατάστημα εδώ των ΕΛΤΑ. Τότε βέβαια τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ο κόσμος μπορούσε να βγει έξω, να διαδηλώσει. Εμείς πήγαμε, κάναμε κάποιες κινήσεις. Τώρα λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε ως τοπικό συμβούλιο ομόφωνα και μπράβο, η ΕΛΤΑ να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση, το ψήφισμα αυτό και να ζητήσουμε τη στήριξη. Επικοινώνησα φυσικά και με τους βουλευτές όλων των κομμάτων των Αμουσερών. Έχω στείλει το mail. Θα το κοιτάξουν το θέμα, θα δούνε και θα με ενημερώσουν αργότερα, ίσως και μέσα στην ημέρα, για το τι μέλη γενέστε με την περίπτωση αυτή.